Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Δεν είναι η πρώτη φορά για την αθηναϊκή αγορά που έρχεται αντιμέτωπη με λουκέτα σε μεγάλα ξενοδοχεία. Το τελευταίο χειρό λουκέτο στο Athens Lydra, το ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγκρού, το οποίο παραμένει κλειστό από το καλοκαίρι του 2016. Πολλά τα σενάρια που έχουν ακουστεί για την τύχη του ξενοδοχείου, με κανένα από όλα αυτά μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Μαζί μας είναι η Νίκη Παπάζουγλου, δημοσιογράφος του insider.gr. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τέτα, σε περίοδο έντονων διεργασιών βρισκόμαστε τον τελευταίο καιρό για την υπόθεση της επίσης του ξενοδοχείου Athens Lydra, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να δίνουν αντικρώμενες κατά μία έννοια πληροφορίες. Στα τελευταία νέα, ανήκει πως η επιπέδουσα τράπεζα έχει καταθέσει αίτημα για την μείωση του τιμήματος του ξενοδοχείου, θέτοντας πλέον τον πύχη στα 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί τρεις πληστηριασμοί, έχουν οριστεί για την ακρίβεια τρεις πληστηριασμοί. Ο πρώτος εκ των οποίων δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω εισβολής των μελών του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, ενώ οι δύο επόμενοι κηρύχθηκαν άγονοι. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι εξ αρχής το σύνολο της ξενοδοχειακής αγοράς ανέφερε πως το τίμημα είναι ιδιαίτερως υψηλό, αφού το ξενοδοχείο δυναμικότητας 314 δωματίων χρήζει εκτενούς ανακαίνησης. Πλέον είμαστε στην φάση που περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η δικαστική απόφαση, η οποία αναμένεται εντός Φεβρουαρίου σύμφωνα με πηγές του insider.gr και μετά από 40 περίπου ημέρες να οριστεί η ημερομηνία του νέου πληστηριασμού. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι νέοι επενδυτές? Ενδιαφέρον υπάρχει από τους επενδυτές, μάλιστα οι εκπρόσωποι της ιδιοκτήτριας εταιρείας αφήνουν να εννοηθεί ότι προσπαθεί να υπάρξει η πώληση του ξενοδοχείου πριν οριστεί η ημερομηνία νέου πληστηριασμού. Ωστόσο, τα προσκόμματα για την πώληση του παραμένουν πολλά. Ένα εξ αυτών είναι οι τεράστιες οφειλές που διατηρεί το ξενοδοχείο προς το δημόσιο και συγκεκριμένα προς το ΙΚΑ, οι οποίες με τις προσαυξήσεις φτάνουν περίπου τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πολύ μεγάλες είναι και οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, οι οποίες με πρόχειρους υπολογισμούς πρέπει να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Θολό βέβαια είναι και το τοπίο όσον αφορά τους επενδυτές, εφόσον πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής. Τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς επενδυτές. Μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ελληνικές εταιρείες, δύο ελληνικές εταιρείες. Έχουν υπάρξει συνομιλίες και έχουν δει το ξενοδοχείο πέρα από τους Κινέζους, όπου η συμφωνία ήταν να πραγματοποιηθεί, αλλά στο παραπέντε ουσιαστικά δεν έγινε. Και Αμερικανοί επενδυτές, ενώ υπήρξαν συνομιλίες και με έναν ευρωπαϊκό όμιλο και με ένα φαντ από την Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πώληση του ξενοδοχείου, καθώς οι κτηριακές εγκαταστάσεις όσο παραμένουν κλειστές, τόσο μεγαλύτερη είναι η φθορά. Μέχρι στιγμής έχει διακοπεί το φυσικό αέριο στο ξενοδοχείο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα με την υγρασία, ενώ βρίσκονται και σε διαπραγματεύσεις για να σταματήσουν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε είχαν και οι εργαζόμενοι ραντεβού με τον κύριο Σταθάκη στις αρχές της εβδομάδας, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα γίνει ό,τι το δυνατόν για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Το σίγουρο βέβαια επίσης είναι ότι εφόσον περιμένουμε να τελεσυνδικήσει η δικαστική απόφαση για να μειωθεί το τίμημα, είναι πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου και να βρεθούν επενδυτές.